Καλησπέρα σας. Έχουμε το podcast της Elite by Nobibet, του χειμερινού πρωταθλήματος του μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Γιώργος Ξανθιώτης εδώ πέρα, παρέα με τον Γεράσιμο Αθάνατο, θα κάνουμε αρχικά μια μήνυα ανασκόπηση, Γεράσιμο. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, αλλά ισχύει. Και τα κλισέ ισχύουν κάποιες φορές. Elite by Nobibet, λοιπόν, πλέον 24-25 σεζόν. Μια elite η οποία. Μια κατηγορία μάλλον η οποία αναμένεται φωτιά πραγματικά φέτος. Πολύ κλειστή λίγα, 9 ομάδες μόλις και φέτος. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί νόμιζαν ότι ενδεχομένως να υπήρχαν περισσότερες ομάδες. Έχω ακούσει για 12 ή ακόμα και για 14 προβλέψεις πριν ξεκινήσει προφανώς. Μαζί μας είναι και ο Alex Boom. Στο σχολιασμό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τώρα που είπες φωτιά, θα βάλουν πυρκαγιά άραγε οι ομάδες στα γήπεδα. Στα γήπεδα δεν ξέρω αν θα μπει πυρκαγιά. Πάντως η Sonic Arena είναι ανακαινισμένη και έχει κόκκινο στο ζωγραφιστό. Το ζωγραφιστό είναι όντως ζωγραφιστό πλέον. Ναι. Κυριολεκτικός. Σωστός. Αυτό ενδεχομένως να είναι έτσι. Ενδιαφέρον. Θα μπορούν να το δουν και οι ομάδες στην πορεία σιγά-σιγά. Έχουμε και καινούργια γήπεδα. Δεν ανοίγουμε ακόμα τα χαρτιά μας όμως. Έχουμε ακόμα δρόμο. Εμείς αρχικά θα κάνουμε μια ανασκόπηση Γεράσιμο του 23-24, τη σεζόν 23-24. Στο χειμερινό ακριβώς. Βεβαίως. Λοιπόν. Είχαμε ωραίες κόντρες. Είχαμε πολύ ωραίες κόντρες. Είχαμε ωραία προημιτελικά. Best of 3, όπως μου είχες πει και εσύ πριν, of the record. Ωραίος αγώνος, όπως και Last Paper Bears Pistols, που όλα κρίθηκαν στον πόντο. Πραγματικά στον πόντο. Πραγματικά. Είναι all time classic πλέον αυτή η σειρά. Ακριβώς. Δώσανε τόσες πολύ ωραίες μάχες οι ομάδες. Κοντράρονταν στα ίσια. Πραγματικά. Ακόμα και στο κύπελο. Εκεί είχαμε πραγματική φωτιά. Αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια. Σε αυτή τη σειρά πραγματικά νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια θα μπορούσαν να είχαν πάει either way. Πραγματικά θα μπορούσε είτε 2-0 η μία ομάδα είτε 2-0 η άλλη. Πραγματικά λεπτομέρειες έκριναν το τι έγινε. Που όλοι θυμόμαστε τι έγινε με τον buzzer beater του Μαυρίδη. Ακριβώς. Πάμε, συνεχίστε για τον Μπέστο. Τα προμηθελικά που μιλάμε, παιδιά. Είστε βασικοί μοχλοί του μπασκετάκι, είστε speaker. Οι speaker έχουν το προνόμιο να έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τους παίχτες. Έτσι. Πολύ ισχύει αυτό. Γιατί ποτέ δεν θα πέσει γκρίνια, πίνακα και όλα αυτά τα πράγματα. Σύνο ότι τους αναφέρετε ονομαστικά, τους λέτε στα λεπτά. Το έχω περάσει από αυτό το πόστο, γι' αυτό το ξέρω, το λέω. Με λίγα λόγια είμαστε στα όπα-όπα. Είστε οι πρωτομιούχοι του μπασκετάκι στο κομμάτι των συμπαθειών από τις ομάδες. Ήδη έχουμε αποκτήσει, πιστεύω, και κάποιες συμπάθειες και κάποιες. Όχι, αντιπάθειες δεν μπορούμε να το πούμε, πιο πολλές συμπάθειες. Ναι. Εντάξει, θα υπάρχει και το ένα και το άλλο, πάντα έτσι. Επίσης, Γεράσιμο, πολλές ομάδες μείνανε. Πολλές ομάδες μείνανε και φέτος. Να ξεκινήσουμε και σιγά-σιγά. Ας κάνουμε πρώτα, βέβαια, την ανασκόπηση. Βεβαίως. Εντάξει. Ο Άξονας είναι πραγματικά η ομάδα που όλοι την κυνηγάνε. Μπορούμε να το κάνουμε με βάση ένα λογοπαίχνιο Catch Me If You Can. Το είπες, δεν άδειξες. Ναι. Catch Me If You Can, από την άποψη ότι έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα, είναι μια ομάδα ακτύπητη, με όλη τη σημασία της λέξης, και όλοι πλέον οι 8 ομάδες που θα είναι αντίπαλοι τους είναι στο κυνήγι του Άξονα. Είναι στο κυνήγι του Άξονα, ναι. Είναι η ομάδα του Beat, πραγματικά. Το έχω ρίξει λίγο στα αγγλικά σήμερα, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Αλλά ναι, ισχύει. Σικάριος. Σικάριος είναι ανέκαθεν η μεγάλη τους αντίπαλη. Είναι η μεγάλη τους αντίπαλη. Θα μπορούσε να πει κάποιος το El Clásico της Elite και όχι μόνο. Και στο κύπελλο έχουμε δει πολύ δυνατές μάχες μεταξύ των δύο. Ναι. Και όχι μόνο. Έχουν παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλοι και σε τελικούς και σε ημιτελικούς. Ο Άρσονας έχει μέχρι στιγμής το πάνω χέρι, αλλά φέτος δεν ξέρουμε τι μπορεί να δούμε. Δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Μια ομάδα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τη συζητήσουμε είναι οι Big Babes, καθώς είχαν παίξει πέρυσι και στο κύπελλο οι δυο τους. Οι Big Babes είχαν χάσει μόλις το καλάθι για 3 πόντους. Στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα το κατέκτησαν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει βέβαια γιατί μιλάμε για τη χειμερινή έκδοση. Πάντως δεν ξέρουμε και τα roster, δεν ξέρουμε και αυτά ακόμα. Στο επακριβώς, αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μάχη με τους Big Babes. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μάχη για τους Big Babes, οι οποίοι έχουν δείξει ότι έχουν έρθει για να μείνουν. Πέρσι ήταν εδώ πέρα και έκαναν αυτά που έκαναν, που είναι γνωστά σε όλους μας. Κατέκτησαν δύο κύπελλα, Master. Βεβαίως, δύο τρόπαια μάλλον. Να πούμε αυτό που είχα πει και εγώ, επειδή ο φίλος μου εδώ ο Γεράσιμος είπε και για κλισέ. Τα μεγάλα μωρά μεγαλώσαν, έτσι. Τα μεγάλα μωρά μεγαλώσαν. Μπορούν να αλλάξουν το λόγο, να το κάνουν έναν ενήλικα. Θα είναι για πάντα μωρά όμως, από ό,τι φαίνεται στην καρδιά τους, και γι' αυτό ονομάστηκαν και συνεχίζουν να ονομάζονται Big Babes. Ας περάσουμε λίγο και στους Lethal Pistols. Μια ομάδα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα.
πάντοτε είναι κοντά στα παιχνίδια, ποτέ δεν παρατάνε τα παιχνίδια. Είναι contenders. Έχουν πραγματικά στην καρδιά τους το πνεύμα του μαχητή, με όλη τη σημασία της λέξης. Και νομίζω ότι οι Lethal Pistols, γιατί έχουν κάνει σίγουρα μεγάλη έρευνα, ειδικά ο Γιώργος Καραγκιαούρης, που ακριβώς. Το ξέρω for a fact αυτό ότι έχει κάνει έρευνα, αναλαμβάνει χρέη και scouting κατά τη διάρκεια της σεζόν, σίγουρα θα έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ καλό, κάτι πολύ αξιόλογο, μιας και ξέρουν σε ποια λίγα θα αγωνιστούν, στην Elite, την Πετινή. Ξέρει να φτιάχνει πολύ καλά roster το άτομο που φέρνει παίκτες στην ομάδα, καθώς ξέρουν να αξιοποιούν παίκτες ρόλου. Βρίσκουν πάντα shooter, βρίσκουν πάντα ψηλούς, βρίσκουν πάντα playmaker. Ξέρουν να προσαρμόζουν το παιχνίδι γύρω από αυτό που θέλουν και γύρω από την κατηγορία πάντα που παίζουν. Και φαίνεται και πόσο θέλουν να κερδίσουν. Πραγματικά σε κάθε παιχνίδι, είτε χάνουν με 20 πόντους, είτε κερδίζουν με 20 πόντους, παραδείγματος χάρη, πάντα είναι εκεί πέρα και δίνουν συμβουλές ο ένας τον άλλον και από τον πάγκο και μέσα στο παιχνίδι. Και πολύ σημαντικό, και δεν το έχουμε αναφέρει, είναι ότι οι Pistols και ο Άρσονας, θα πούμε τώρα για τους Pistols, γιατί για τους Pistols μιλάμε, έχουν πολύ καλή χημεία σαν ομάδα, γιατί έχουν συνεπάρξει σε πρωταθλήματα πολλοί παίκτες από το roster. Πολύ σωστό αυτό που λες, και επίσης ο ένας βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παίκτες, σχεδόν όλη η ομάδα βασικά, που αναλαμβάνουν και χρέη coach μέσα στο παιχνίδι. Ακριβώς. Είτε είναι στον πάγκο είτε στον παρκέ. Ξέρουν πότε πρέπει να μιλήσει κάποιος, πότε πρέπει να αναφερθεί σε κάποια πράγματα. Φυσικά. Και φυσικά έχουν έναν Γιώργο Καραγκιαούρη, ο οποίος δεν τα παρατάει ποτέ, έτσι. Δεν τα παρατάει ποτέ και είναι κινητήριος μοχλός μέσα στο παρκέ. Ακριβώς. Είτε παίζει είτε όχι. Πάμε λίγο και στην Manchester United BC, έτσι. Manchester United. Που είναι πλέον πιο επιτυχημένη από την ποδοσφαιρική ομάδα. Εγώ ποδοσφαιρόφιλος δεν είμαι, αλλά σε εμπιστεύομαι. Η Manchester United έχει να δει τόσα χρόνια να πούμε τελικό σε πρωτάθλημα. Η ποδοσφαιρική Manchester United, την μπασκετική, κατευθείαν με την πρώτη χρονιά τελικό. Τελικό και από μια περίοδο στην οποία. Προερχόταν μάλλον από μια περίοδο στην οποία μπορούσε κάποιο να πει ότι θα ήταν το φαβορί για να πέσει η κατηγορία. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε. Λίγο πριν το νέο έτος του 24. Με 0-7 ή κάνω λάθος. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Πρέπει να είναι, παιδιά, ξαναμπαίνω το λόγο. Καταρχήν καταλαβαίνουμε ότι ο Γιώργος Ξανθιώτης είναι ο παδός της Manchester United στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βγάζει αυτό το μένος και απέναντι στην ομάδα. Από αγάπη. Το από αγάπη. Καμιά φορά βέβαια η αγάπη γίνεται και ζύγια και φθόνος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από όσο θυμάμαι, έχω πάει στο παιχνίδι που παίζανε με την προηγούμενη ομάδα που μιλούσαμε. Έτσι, τους Pistols. Για την οποία θέλω να τονίσω. Γιώργο Καραγκιαούρη, καταρχήν χαιρετισμούς, αγαπάμε, το ξέρεις. Οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες, αν και μη δημοσιογράφος, λένε ότι οι Pistols ψάχνουν έναν ψηλό. Ψάχνουν έναν ψηλό. Ναι. Αυτά λέει οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες, επειδή είστε δημοσιογράφοι και δεν το ξέρετε. Βασικός κανόνας της δημοσιογραφίας, δεν είμαι δημοσιογράφος, ναι, δεν προδίδουμε τις πηγές μας. Δεν αποκαλύπτουμε τις πηγές μας ποτέ, φυσικά. Έτσι. Συν ότι για τους Pistols, μιας και κάνουμε αυτή τη σύνδεση, οι Pistols με Manchester United, γιατί θα σας πω για την ιστορία με τη Manchester United, είναι ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο στόχος τους είναι να κάνουν το βήμα παραπάνω. Φτάνουν στην πηγή, ναι. Βασικά όχι ακριβώς στην πηγή, γιατί η πηγή είναι να φτάσει στο τελικό και δεν πίνουν νερό. Αυτοί φτάνουν λίγο πριν από την πηγή. Πάρα πολλά Final Four. Εντάξει, για μένα πετυχημένο αυτό. Έτσι. Για τους ίδιους και για τους φιλοδοξίες τους, όχι πετυχημένο. Λοιπόν, έχω πάει σε παιχνίδι στο Sonic, στο οποίο έχει έρθει για πρώτη φορά ο Κεφόπουλος. Αγαπημένο μας Γκεφ. Έχει διατελέσει και πόσο στο μπασκετάκι, έτσι πίνακα και μεταδόσεις, δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι ήταν στο 07 η Manchester United. Και εκεί ήταν που έγινε το 08. Βέβαια ο Καρακώστας μπορεί να μας επιβεβαιώσει, να μας διαψεύσει. Μην τον πάρουμε το τηλέφωνο τον Καρακώστα. Ναι, όχι. Έτσι, όχι τίποτα άλλο, γιατί θα μας μιλάει και πολλή ώρα. Πάει μετά το podcast. Τον αγαπάμε τον Καρακώστα, το ξέρει πολύ καλά. Αν πληρωνόμασταν με την ώρα, θα τον πέραμε τηλέφωνο. Ισχύει γι' αυτό, ναι. Σωστό. Λοιπόν, και εκείνο πρέπει να είναι το πρώτο το παιχνίδι που όντως πραγματικά ο Γιάννης, ο Γκιφ. Έκανε ξεδίπλωστο το ταλέντο του, για όσους δεν τον ξέραμε ή τον ξέραμε απλά σαν ύπαρξη. Ναι. Και κερδίσανε για λίγο οι Pistols και νομίζω ότι ήταν το 08 και μάλιστα ο Καρακώστας μου έχει πει, γιατί μιλάμε τώρα για τη Manchester, να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ Pistols Manchester. Εμείς θα πάμε τελικό και θα το πάρουμε. Και το έκανε. Οπότε πρέπει να ξεκινήσανε με 08 ή 07, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μετά κάνανε ένα σερί καλό και φτάσανε να κατακτήσουν. Πάντως, να πάνε στο τελικό, όχι να το πάρουν. Εντάξει. Από με τους Big Babes. Λοιπόν, πάντως πείτε τώρα. Άλεξ, πολύ ωραία παρένθεση που έκανες. Κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό, δεν το κατέκτησαν όμως. Έφτασαν στην πηγή, δεν ήπια νερό κοινός. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τον Κωνσταντίνο, τον αγαπητό Κωνσταντίνο, όταν ξεκίνησε το καλοκαιρινό που ήταν στεναχωρημένος. Τον έλεγα σε μια συνέντευξη, Κωνσταντίνε, φτάσατε τελικό, ήταν μεγάλη επιτυχία. Με λέει ναι, αλλά δεν το κατακτήσαμε όμως. Αυτό δείχνει πολλά, ίσως και για το πνεύμα του. Για το πώς γενικά βλέπει τα πράγματα. Βάζει ψηλά τον πήχη, θα έλεγα εγώ.
Η Manchester United δεν την ξέρουμε φέτος πώς θα εμφανιστεί. Πέρυσι, μετά τις μεταγραφές που είχε κάνει, μας έδειξε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Φτάσανε τελικό, πέρασαν με τους Big Babes, πολύ επιτυχημένοι. Το αδιανόητο, δεν νομίζω κανένας να το περίμενε αυτό στην αρχή της σεζόν, στα πρώτα παιχνίδια. Ναι, ακριβώς. Ένα μικρό θαύμα με λίγα λόγια. Πώς μερικές μεταγραφές. Διατελέστηκε στο μπασκετάκι. Πώς μερικές μεταγραφές μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά μέσα στη σεζόν, πραγματικά. Ναι, σας δίνω πάλι δημοσιογραφική πληροφορία. Για πες. Άμα δεν την ξέρετε, ξέρω τον coach της Manchester United για φέτος. Για πες. Ποιος είναι. Ο Κυφόπουλος. Οκ, ενδιαφέρουσα κίνηση. Ψαχτείτε τώρα. Και. Δεν ξέρουμε βέβαια ο Μουσταφά Σανκαρέ, άμα κάποια παιδιά δηλαδή που ήταν στην περσινή ομάδα θα μείνουν. Δεν έχουμε ακόμα. Ντανκαρέ. Μουσταφά Ντανκαρέ έχει πάει να παίξει καρδίτσα, οπότε παιδιά δεν θα είναι φέτος, να ξέρετε. Δεν έχει πάει να παίξει καρδίτσα, γάμα εθνική. Mm. Οπότε δεν θα είναι λόγω ότι θα βρίσκεται στην καρδίτσα. Πάντως από αυτό που είδαμε και πέρυσι, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Καρακώστας είναι ένας πάρα πολύ καλός πρόεδρος που ξέρει να κάνει πολύ έξυπνες κινήσεις. Έτσι. Γεράσουμε. Φυσικά. Αλλά μην μιλάτε μόνο στην ιδιότητα σου πρόεδρου, μιλάμε για τον παίκτη το οποίο στο καλοκαίρι έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντο στην ελίτ. Πολύ εργαλείο. Ακριβώς, πρώτο σκόρερ. Και πρώτο σε λάθη, έτσι να τα λέμε για αυτά όμως. Καρακώστα, τι άλλο να πούμε, ρε φίλε. Σε προσκυνάμε εδώ, τι άλλο να κάνουμε. Ακριβώς. Πάμε και στους MNP. Οι MNP, οι οποίοι. Μάσες και Πενιές. Μάσες και Πενιές είναι πραγματικά πολύ εμπνευσμένο όνομα. Και πολύ κάτσι, έτσι. MNP. Έχει ρέει, έτσι, ωραία. Οι MNP, οι οποίοι σε αντίθεση με τη Manchester United, ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα είναι. Διότι ο coach Βλασαμίδης το έχει πει πολλάκις και πλιστάκις. Ότι θέλει να έχει τον ίδιο βασικό κορμό, δεν ήθελε να κάνει στο καλοκαιρινό μεταγραφές οι οποίες δεν θα ήταν στο χειμερινό. Θέλει να κρατήσει τη χημεία. Θέλει να κρατήσει και τα αποδυτήρια, έτσι. Ναι, επίσης φαίνεται πόσο σημαντικό είναι για αυτόν το γεγονός ότι είναι στην ελίτ. Το έχει αναφέρει πάμπολες φορές στη σελίδα στο Facebook, που πραγματικά κάθε παιχνίδι που περιγράφει στη σελίδα στο Facebook είναι πραγματικά πίστευτο. Θα μπορούσε να γραφτεί ταινία με αυτά τα σενάρια. Έχουν πολύ ωραία σελίδα στο Facebook, ξέρουν πολύ καλά να την αξιοποιούν. Η σελίδα λέγεται MNP προφανώς, απλά για να το ξέρουν και οι άνθρωποι που μας ακούν. Οι MNP ήταν άτυχοι πέρυσι, είχαν τραυματία του ψηλό του στον Κεχίδη, που είναι ένας πολύ κομβικός παίκτης για την ομάδα. Mm. Έχουν πάρει φόρα ενδεχομένως και από το καλοκαιρινό, στο οποίο είχαν έρθει χωρίς να έχουν πολλές βλέψεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του coach. Εγώ θα πω κάτι εδώ πέρα. Με τέτοιο legging που έχει ο coach Βαλσαμίδης, εάν ποτέ κάνω προφίλ στο Tinder, θέλω να μου γράψει το bio. Το bio, ε? Ναι. Κάνω αυτή την πρόταση δημοσίως. Για αρχή πιες ένα bio στυλ και στην πορεία θα το κάνουμε το bio. Τώρα 10 στα 10 πραγματικά αυτό που είπες. Το οποίο τώρα πόσο smooth. Υπάρχουν bio στυλ, έτσι. Δίνουμε πάλι πληροφορίες εκ των έσω. Θα υπάρχουν στα γήπεδα κανονικά, ισοτονικά παιδιά, θα τα έχετε εκεί, θα τα παίρνετε μαζί με νεράκια. Εντάξει, θα τα δούμε βέβαια στην πορεία αυτά. Να λίγο να αφήσουμε λίγο και τη μαγεία, να περιμένουμε κάποια πράγματα, κάποιες εκπληξούλες. Εμείς μπορούμε να κάνουμε χρήση, είναι μόνο για τους παίκτες. Αυτό θα επιληφθεί η διοίκηση του μπασκετακιού και θα το δούμε. Okay. Οι MNP παίξανε για λίγο στο καλοκαιρινό το πρωτάθλημα. Ενώ λίγο από την άποψη ήταν, δεν ήταν πολλοί αγώνες. Δείξανε καλά δείγματα γραφής σε κάποιους αγώνες και κερδίσαν τη Manchester United γεράσιμη. Ναι. Οι MNP οι οποίοι αντιμετώπισαν ομάδες οι οποίες έκαναν μεταγραφές, οι οποίες ούτε τώρα ούτε τότε ήταν μυστικό ότι δεν θα κρατούσαν για το χειμερινό. Έφεραν παίκτες από πάρα πολύ ψηλές κατηγορίες. Μεταγραφές πυροτεχνήματα θα μπορούσε να πει κάποιος. Σωστός. Το οποίο δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό απαραίτητα, έτσι. Απλώς δεν θα έχει συνέχεια. Θα είναι κάτι παροδικό. Στο καλοκαιρινό ανέκαθεν έρχονται παίκτες που παίζουν μόνο για εκείνη την περίοδο. Ναι, και είναι λογικό. Απλά είναι η κάθε ομάδα πώς θα τον προσαρμόσει. Ειδικά μια ομάδα μα θέλει να συνεχίσει και στο χειμερινό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, επόμενη ομάδα, Πόρτο Σαλόνικο. Πόρτο Σαλόνικο. Καινούργιοι, δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εικόνα για να ξέρουμε. Θα πρέπει πρώτα να τους δούμε σε κάποιους αγώνες για να κρίνουμε. Έχουμε μάθει όμως από πληροφορίες ότι είναι ομάδα νεανική, γεράσιμη. Ομάδα νεανική. Έχουμε πληροφορίες επίσης ότι. Κάποιοι παίκτες από τη Maccabi Tel Aviv θα είναι στην ομάδα, αλλά να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται περί rebranding. Δεν θα είναι η ίδια ομάδα η Maccabi Tel Aviv, απλώς κάποιοι παίκτες θα έχουν πάει σε αυτήν την ομάδα για την Elite. Αρχηγός ο Δαλέσης. Δαλέσης. Η οποία Πόρτο Σαλόνικο έχει πάρει και wildcard. Ναι. Για την Elite. Όπως οι wildcard κυρίως επικρατούν στο τένις, απλά το έχουμε βάλει και στο μπασκετάκι. Υπάρχει. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον το όνομα. Ενδιαφέρον το όνομα. Παραπέμπει λίγο στην Πορτογαλία. Αν μπορούμε λίγο να το σκεφτούμε, έχουν, μπορεί και από Πόρτο το λιμάνι. Έχουν βρει το λιμάνι της, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Μου πήρε την δόξα λίγο, δεν πειράζει. Μετά. Και πάμε στους Σικάριους. Σικάριους. Ένα κεφάλαιο μόνοι τους στο Μπασκετάκι Σαλονίκα League.
και δει την Elite. Οι εκτελεστές του Μπασκετάκη. Οι εκτελεστές του Μπασκετάκη σίγουρα είναι μια ομάδα πάντοτε με πολύ βαριά φανέλα, θα μπορούσε να πει κάποιο. Για τους Σικάριους τώρα δεν ξέρω τι να περιμένω προσωπικά. Γιατί δεν έχω πληροφορίες όσον αφορά το roster. Τους είδαμε με αρκετά αλλαγμένο roster από το περσινό χειμερινό στο καλοκαιρινό. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς θα κατεβάσουμε φέτος. Μιλάμε... Παρά το γεγονός ναι. ότι έχω πληροφορίες ότι στο χειμερινό δεν θα μαζεύονται πολλά άτομα. Ναι. Μιλάμε πάντα όμως για έναν πολύ αριστερό πρόεδρο πάλι, έτσι, Δημήτρη Παπαθανασίου. DPG. Ξέρει να δημιουργεί ομάδες. Ξέρει να δημιουργεί ομάδες, έχει κονέ. Έχει κατακτήσει πρωτοθλήματα στο μπασκετάκι. Έχει κατακτήσει πρωτοθλήματα. Πάμπολα Final Four επίσης, τελική. Ξεκινάει συνήθως να είναι χαμηλών τόνων, αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες που δημιουργεί είναι πολύ δυνατές. Ναι. Παρά το γεγονός ότι δεν παίζει πολλά λεπτά στο παρκέ, όταν παίζει είναι χρήσιμος και είναι ο glue guy, θα μπορούσε να πει κάποιος. Να το πάλι το αμερικάνικο. Ναι. Να πούμε ότι στο προηγούμενο πρωτάθλημα, όχι στο περσινό χειμερινό, στο προ-περσινό, είχαν κατακτήσει το κύπελο. Mm-hmm. Είχαν κερδίσει τον τελικό του 86ers. Πέρυσι του απέκλεισε εκεί στο κύπελο και στο πρωτάθλημα ο Άξονας. Άξονας, ναι. Πάντως είναι πολύ δυνατή ομάδα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια το ρόστερ ακόμα. Έχει κάνει πολλές αλχημίες στο παρελθόν ο Δημήτρης. Πολλές φορές που έχουν βγει, πολλές φορές δεν το έχουν βγει. Το θέμα είναι θα το δούμε και στην πράξη. Πάλι μιλάμε για μια ομάδα που πρέπει να τη δούμε πρώτα στο παρκέ για να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει κρατήσει το βασικό της κορμό, αν έχει αλλάξει πολλούς παίκτες. Σίγουρα όμως θα είναι ανταγωνιστική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλιώς δεν θα κατέβαιναν, πιστεύω κι εγώ, Γεράσιμε. Λοιπόν, κατεξοχήν να ομάδα πάρω και εγώ να κάνω την παρέμβαση γιατί Σικάριος. Είναι η Σικάριος. Mm-hmm. Πρώτον, να διορθώσουμε λίγο τον Γιώργο εδώ, ρίμιν του λόγου, τίποτε αποκλειστήκαν στο ημιτελικό κύπελλο. Δεν είμαι πήγαν στο τελικό κύπελλο Γιωργάρα και χάσανε από τον Άξονα στο Ιβανόφιο. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χτυπάνε τα flashbacks τώρα. Ήρθα εγώ, εδώ μου κακός εγώ για να διορθώνω. Έτσι, δεν μιλάω και πολύ, οπότε δεν μπορείτε να με διορθώσετε εσείς. Λοιπόν, Άξονας, σας δίνω άλλη μια πληροφορία. Καινούργιες στολές. Καινούργιες στολές. Ναι, και για μένα η κατάκτηση του Άξονα, η μεγαλύτερη κατάκτηση είναι ότι οποιαδήποτε χρονιά δεν παίρνει τίτλο, τη θεωρείται σαν αποτυχία για αυτούς. Οπότε ήδη μια ομάδα η οποία έχει μεγαλώσει τον πύχη για την ίδια. Από μόνη της από την αρχή στο μπασκετάκι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα. Πάντα παίζει με ένα mentality ότι πηγαίνει να κάνει ομάδα αυτό που είπατε και εσείς, παιδιά, πολύ σωστό, αλλά η οποία όμως θέλει να πάρει και τίτλο. Ναι, ναι, ναι. Είναι στόχος τους. Είναι... Έχει κάνει κάποιες μεταγραφές ο πρόεδρος, να πούμε την αλήθεια. Α. Θα τις δείτε στην πορεία. Πέρα, Άλεξ. Το ξέρετε. Ναι, ναι. Γιώργος. Ναι, αυτό το ξέρω σίγουρα. Πρώην παίκτης των Spacers. Και νυν. Και είναι. Διπλοδελτίο, ναι, γιατί έχουμε Μπέκερς. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπέκερς στο καλοκαιρινό, σωστά, ή στην Evolution. Evolution. Στανίτσας Γιάννης, τον ξέρω ο Γιωργάρας. Ναι. Φιλαράκι κιόλας. Και άλλη την οποία δεν θέλω να τα πω, γιατί θα τα δουν και το roster και ας το δούμε στην πράξη. Ναι. Απλά έχει κάνει ήδη πάλι μια ανανέωση ο πρόεδρας, ο DPG, όπως το λένε όλοι. Ξέρει να φτιάχνει τους παίκτες ο DPG, Άλεξ. Να φτιάχνει τους παίκτες. Ναι. Επειδή τον αγαπάμε και τον DPG, πάνω απ' όλα είναι να περνάνε καλά τα παιδιά. Ακριβώς. Στέρα, Άλεξ, να σημειώσουμε εδώ πέρα με τη φανέλα των Spacers πρώτο σε κλεψίματα στην development. Άρα είχε ψαχτεί ο DPG. Είχε ψαχτεί ο DPG, ναι. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τους παίκτες να τον φωνάζουν DPG. Του έχει μείνει, αλλά... αυτό είναι το DPG. Πάει να πει ότι κάτι κάνει καλά για να τον φωνάζουν DPG, έτσι. Γιατί ο DPG είναι πολύ πετυχημένος πρόεδρος με βάση αυτά που είδαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ειδικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει για τη φετινή σεζόν, είναι τιμή για κάποιον να τον αποκαλούν DPG. Ακριβώς. Αναφερθήκαμε στους Σικάριους, τώρα πάμε στο Slam Dunk Drunk. Καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι. Για πείτε, τι ξέρετε για εδώ. Slam Dunk Drunk. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουμε πρώην παίκτες πρώην, καθώς θα είναι οι Big Babes στην ίδια κατηγορία. Πρώην παίκτες δηλαδή των Big Babes. Τον Πάρη τον Δημητριάδη και τον Αλέξανδρο τον Τζιρόνι. Βεβαίως. Είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν αρκετές δουλειές. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια ποιους έχουν συμπαίχτες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είμαστε λίγο στα τυφλά. Σε αυτό είστε λίγο στα τυφλά, αλλά εγώ είμαι λίγο στα φανερά και ξέρω. Βέβαια έχω και τις πληροφορίες μου. Τζιρόνις, Αλέξανδρος με Δημητριάδη. Αυτό ήξερα εγώ ότι είναι οι εμπνευστές του νέου εγχειρήματος στην Elite. Παίχτες οι οποίοι ήταν στους Big Babes. Οπότε και τροπεούχοι. Άρα έρχονται με αυτό το mentality. Εμπειρία από μεγάλα παιχνίδια. Υπάρχει σίγουρα ο Γκορίλα, ο αγαπημένος μας, ο Αποστολίδης. Ο Σταύρος Αποστολίδης. Έτσι, ο οποίος πολύ πιθανό να παίξει και σε άλλη ομάδα, χαμηλότερης κατηγορίας εννοούμε, το κάνει ο Γκορίλα αυτά. Έχουμε Στυλιανίδη,
Ναι, Στέλιος Τηλιανίδη. Ο οποίος βέβαια συνδέεται με τον Τζιρόνι, έτσι. Ναι. Πρώην παίκτης Μακάμπι Τελαχίνο Στέλιος. Πρώην παίκτης, αλλά και τον SKG Sonics. Στην οποία ήταν συμπαίκτης με τον Τζιρόνι. Λοιπόν, άλλες που βλέπω εδώ που ξέρω. Μιτζαρίδης Ανδρέας. Έπαιζε στο καλοκαιρινό. Πολύ καλό playmaker. Στου τέτοιου έπαιζε, παιδιά. Λαμόγια. Λαμόγια, ναι. Μπράβο. Που δεν είναι κανονικά λαμόγια, απλά ονομάστηκαν λαμόγια. Μετά δεν μου πάει η καρδιά να του λέω έτσι. Ναι, ναι. Του έλεγα οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, το έφεραν απ' έξω απ' έξω. Θέλαν ίδιοι όμω να του αποκαλούμε λαμόγια. Δεν θα του πω το ρόστερ, γιατί και εγώ κάποιου δεν του ξέρω, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι με τι πληροφορίε που έχω και τι σημειώσει μου, Μίστη Λιάδη, όσο το ξέρετε, coach και παίκτη που έπαιζε χρόνια σε β' εθνικέ και. Δεν θυμάμαι αν έχει παίξει και Α2. Πρέπει να έχει, νομίζω, έχει παίξει και Α2. Και coach. Και Ζέγας Δημήτρης. Οι ζυμώσεις είναι απίστευτες. Και ο Ζέγας έχει παίξει, παιδιά, σε εθνική κατηγορία. Με Βασιλικά, άμα δεν κάνω λάθος. Πολύ καλός παίκτης. Οπότε βλέπουμε μια ομάδα η οποία slam dunk drunk. Ωραία ονομασία. Λίγο mouthful, αλλά. Η οποία σίγουρα είναι μια ομάδα για elite. Έτσι που βλέπω το roster, έτσι. Άλεξ, πάντως το κύριο ερώτημά μου ξέρει ποιο είναι, έτσι. Είναι ομάδα που θα καρφώνει και παράλληλα είναι ομάδα που θα φέρνει ποτά στο γήπεδο. Καθώς λέγονται ντράγκα. Από αυτούς που ξέρω, σίγουρα κάποιοι θα πίνουν. Αν κάποιοι θα καρφώνουν, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μόνο να μην πίνουν κάθε φορά που θα καρφώνουν, γιατί μετά λίγο θα. Μπορεί με κάθε κάρφωμα βέβαια να έχουμε και ένα ποτό, έτσι. Biostill. Δεν το ξέρουμε. Biostill. Yeah. Εδώ πέρα είναι που κολλάνε όλα. Σωστός. Οι διακλαδώσεις πάντως, από όσο ξέρω και από ό,τι βλέπω και στην Elite φέτος είναι. Πάνε πάρα πολύ βαθιά, υπάρχει πάρα πολύ βάθος και στο υπόβαθρο των παικτών που έχουν παίξει και ξαναπαίζουν με παίκτες που έχουν παίξει και με καινούργια ρόστερ. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ σίγουρα. Ενδιαφέρον. Τώρα, Άλεξ, θες να μας πεις κάτι άλλο για το Slam Dunk? Δεν ξέρω και εγώ τίποτα, είναι παρθένο έδαφος για μένα. Απλά ξέρω με τον Τζιρόνι τα συζητήσαμε λίγο και μου είπε. Πάντως με τα ονόματα που ανέφερες ήδη μιλάμε για μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Είναι καλή, παιδιά, να ξέρετε. Ο Μυστηλιάδης κιόλας, να ξέρετε, έχει παίξει αντίπαλος με τον Αντετοκούνμπο στην Α2. Άντε ρε. Ναι, και νομίζω ότι έχει κάνει και μια κίνηση. Δεν θυμάμαι τι, τον είχε περάσει με crossover. Είναι ένα. Άμα το ψάξετε λίγο, επειδή είστε και δημοσιογράφοι, θα το δείτε ότι έχει συνδεθεί και μάλιστα ήταν και σε ένα παιχνίδι. Πόσο έχω διαβάσει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Να με διορθώσει ο Αντετοκούνμπο, να στείλει ένα. Το φέρουμε, το φέρουμε. Μια επιστολή εδώ στο μπασκετάκι, που τα λέω λάθος. Ήταν σε ένα παιχνίδι, νομίζω κιόλας, που είχε έρθει και ένα σκάουτερ από το NBA. Και τον είχαν βάλει κιόλας σε μια καρέκλα, σαν αυτές τις καρέκλες που έχουμε στα πανηγύρια και καθόμαστε στις πλαστικές. Σε τέτοια καρέκλα κάθισε ο σκάουτερ από το NBA. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά. Γιάννη, ελπίζω να μην έχουμε πει λάθος στην ιστορία. Μέρος της ιστορίας, λοιπόν. Ναι. Εδώ πάμε. Ομάδα, Street Elite. Street Elite. Street Elite, στην οποία θα παίξουν οι Τέντσι, οι Πατίκες και ο Σπανός. Παίκτες οι οποίοι έχουν βρεθεί. Να φοράνε τη φανέλα των Salonix και των The Boys, ναι. Σε χειμερινό και καλοκαιρινό αντίστοιχα. Και Street Elite, νομίζω αυτό το όνομα από αυτούς τους παίκτες, τους οποίους ξέρω ότι θα παίξουν, νομίζω ότι τους ταιριάζει πολύ το όνομα, γιατί είναι street basket αυτό που παίζουν. Είναι street basket, είναι ομάδα basket. Που έχει καλή χημεία και αυτή, γιατί πολλοί παίκτες έχουν συνυπάρξει στην ίδια ομάδα. Μιλάμε για ομάδα πιο πολύ με guard, τουλάχιστον ναι. Αυτούς που ξέρουμε. Ομάδα που στηρίζεται πιο πολύ δηλαδή στο μακρινό σουτ, γιατί ναι. Μιλάμε για πραγματικά πολύ βόλα. Ειδικά οι Τέντσι, άμα αρχίσουν να βρίσκουν ρυθμό. Ναι. Γιώργος Πατίκας είναι και πιο πολύ στο ζωγραφιστό, έχει και αυτό το τρίποντο στο ρεπερτόριό του. Σάκη Τέντσος νομίζω είναι λίγο πιο πολύ playmaker από τον αδερφό του. Το έχει λίγο περισσότερο σε αυτό. Είναι πιο καλός πασέρ, εγώ πιστεύω, ο άλλος. Όχι ο Σάκης, ο άλλος. Okay. Ο Θωμάς, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να το λύσετε, παιδιά, πολύ εύκολα και το δύο. Okay, να του βαφτίσετε combo guard. Σωστό, και το σωστό, και τελειώνει. Και εκεί είναι πολύ. Ειρήνη μην. Ο αδερφός Τέντσος, όχι ο Σάκης, γιατί και ο Σάκης είναι πολύ καλός παίκτης, έχει κάνει τρομερές πάσεις στο μπασκετάκι, έχει μπει πολλές φορές στο top 10. Και θα μπορούσα να τον πω άνετα top 10 καλύτερος πασέρ αυτή τη στιγμή στο μπασκετάκι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάλι είναι μια ομάδα όμως που δεν έχουμε μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι άλλοι παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ. Μπορεί να είναι και παίκτες που παίξαν στους Salonix, μπορεί να είναι και παίκτες που παίξαν στους The Boys το καλοκαιρινό. Παρ' όλα αυτά, εγώ περιμένω πολύ καλή χημεία από αυτούς τους παίκτες και από την ομάδα που θα έχουν χτίσει, γιατί για να την έχουν χτίσει κάτι θα ξέρουν. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είπαμε, εγώ παριστάνω το ρόλο του κακού εδώ, ή του Ρουφιάνου, όπως θέλετε το πείτε το, έχω πληροφορίες τις οποίες δεν σας έχω πει, τις λέμε τώρα εδώ. Μπούμ. Άλεξ, μπούμ να κάνουμε και το λογοπαίγνιο. Έχουμε μεταγραφές. Βασικά καινούργιοι παίκτες σε αυτή την ομάδα, οι οποίοι δεν έχουν παίξει μεταξύ τους κάποτε, από όσο ξέρω. Καριοφίλης, Νεκτάριος. Ναι. Ο ένας ο παίχτης και Όθωνας Κατάκης.
Όχι, να σκατάξει. Άρα, Γιώργο, παίξει... frontline που είναι από τις αγαπημένες θέσεις, πολύ δυνατή. Καλύφθηκαν ήδη δηλαδή, μόνο με αυτούς τους δύο. Ισχυροποιείται. Κατάκης είναι αυτός που έχει και το ρεκόρ στα rebound. Ναι, ναι, και ήμουν στο παιχνίδι. Ήμουν στο παιχνίδι και τον έκανα και συνέντευξη, το θυμάμαι. Όταν κάποτε κάναμε και εμείς μεταδόσεις. Με 33 rebound, έτσι. Όταν κάναμε και εμείς μεταδόσεις, παιδιά, και μας πήρατε εσείς τώρα. Τα σκύπτρα. Τα σκύπτρα, ναι, 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 ναι. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι είχε κάνει τα 33 rebound εντυπωσιακό. Πολύ δυνατό ο Κατάκης. Φυσικά και Καριοφίλης, έτσι. Φταράς. Καριοφίλης έχει περάσει και από πάρα πολλές ομάδες. Που έμπλα, δεν ξέρουμε αν θα είναι και φέτος βέβαια. Και ήδη έχουμε μια καλή εικόνα του παίχτη. Παίχτη που απειλεί πάλι και από μακριά από το τρίποντο. Άρα καλά σταθήκαμε πριν στο ότι είναι ομάδα του σουτ. Και έχουμε ακόμα ένα καλό σουτ που λέει σουτ. Τώρα μου το θυμήθηκα ακόμα και Ραμιδά. Πολύ καλό σουτέρ, θα τον γνωρίσετε. Δεν έχει ξαναπέξει τον μπασκετάκι, αλλά τυχαίνει να τον γνωρίζουμε. Τυχαίνει. Ναι. Οπότε θα δείτε πολύ καλό σουτέρ. Νομίζω έτσι που είπατε και το ρόστερ, πολύ καλή ομάδα για αυτή. Είναι, ναι. Εντάξει, οι Τένζοι ξέρουν να φτιάχνουν ομάδε, είναι αλήθεια. Ναι. Ναι. Έχουν κατακτήσει τόσα πρωταθλήματα με του Σαλονίκ. Και το καλοκαίρι, ναι, που το πήρανε. Ναι. Που το οργανώσανε, πήρανε και το πρωτάθλημα. Και το προηγούμενο. Και το προηγούμενο είχαν πάρει. Δύο πρωταθλήματα. Και το προηγούμενο. Λοιπόν, και πάμε και στον άξονα. Στον ελέφαντα στο δωμάτιο τώρα. Λοιπόν, άξονας BC. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο ιδιαίτερα, νομίζω, γιατί δεν ξέρουμε αφενός τι roster θα κατεβάσει φέτος ο άξονας, αλλά αφετέρου σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή, έχουμε δει φορές που έχουν πάρα πολύ λίγους παίκτες να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί ακόμα και στα playoffs. Ακόμα και 6-7 παίκτες στο χειμερινό και να κερδίζουν με πολλούς πόντους. Ναι. Είναι η ομάδα του Beat, πραγματικά είναι η Real του Μπασκετά Θεσσαλονίκα League. Θα μπορούσε να πει κάποιος με τα περισσότερα τρόπαια. Ήθελα να το πω, δεν θα κοιμόμουν το βράδυ αν δεν το έλεγα αυτό. Ναι, άξονας λοιπόν, νομίζεις ότι θα μπορεί να είναι το φαβορί για φέτος? Είναι πάρα πολύ νωρίς, ξέρω, είναι ιντριγκαδόρικη η ερώτηση. Είναι ομάδα γεράσιμη με πάρα πολύ καλή χημεία. Εγώ πιστεύω την καλύτερη σε όλο τον μπασκετάκι, σε οποιαδήποτε ομάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι μεγάλα βαρύγδουπες οι δηλώσεις που κάνω. Αυτό όμως τουλάχιστον είναι αυτό που πιστεύω. Είναι πραγματικά η κατάσταση catch me if you can. Πρέπει δηλαδή μια ομάδα να μπει σε αυτή την κατάσταση να τους πιάσει. Να τους χαλάσει λίγο το γλυκό. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι το μεγάλο φαβορί, γιατί καθώς δεν ξέρουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Εγώ θέλω πρώτα να δω τις ομάδες, τα roster, το πώς παίζουν στο παιχνίδι και μετά να μπορώ να κρίνω. Πάντως ο άξονας, αν που λέει ο λόγος για χαβαλέ τώρα το λέω, δύναμη αποδόσεις, σίγουρα θα ήταν το φαβορί μόνο και μόνο με τις κατακτήσεις που έχουν στο μπασκετάκι. Ομάδα που πραγματικά ξέρει να τη χτίζει πάρα πολύ καλά όποιος τη χτίζει. Να ευθυγραμμίζεται στο παρκέ. Από όσο έχω μάθει, ο Γιώργος Μαργώνης χτίζει την ομάδα, τη συγκεκριμένη. Βεβαίως. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται η ομάδα. Έχει Γιωσμά στο σέντερ που πραγματικά τα κάνει όλα και συμφέρει σε πολύ καλή τιμή. Έχει παίχτες σκόρερ, έχει τον Κωστακίδη. Κωστακίδη, εντάξει. Ο Κωστακίδης δεν είναι παίκτης από το πάνω ράφι, είναι το ράφι το ίδιο. Είναι το ράφι το ίδιο. Το ράφι το ίδιο είναι. Μπορούσε να ήταν και πιο πάνω ράφι βέβαια, αλλά εντάξει, τώρα μάλλον δεν θα φτάνει το ταβάνι. Δεν θα φτάνει. Θα ξεπερνάει. Θα καλφώνει ο Νταγκαρέ εκεί πέρα πάνω από το ταβάνι. Τώρα το πει καλά. Οπότε έχουν Κωστακίδη, έχουν τον Ερμίδη. Ναι. Όποτε θέλει και αυτό σκοράρει. Όποτε θέλει σκοράρει. Σωστός. Και όπως και να έχει, είναι η ομάδα πραγματικά του Beat, όπως έχεις πει και εσύ. Είναι η ομάδα του Beat και του Μαργώνη. Κακό αστείο, προχωράμε. Λοιπόν, 9 ομάδες. 9 ομάδες ακριβώς. Ένα τρόπαιο. Elite by Novibet. Elite by Novibet. Γιώργος Ξανθιώτης. Γεράσιμος Αθάνατος. Α, ωραία. Alex Boom. Alex Boom με πολύ σημαντικό σχολιασμό. Άμα δεν τον είχαμε, πραγματικά δεν θα ξέραμε. Και για άξονα πάντως, παιδιά, να παρέμβουμε πάλι. Είπαμε, θα κάνουμε σήμερα τον κακό εμείς. Είναι ο ρόλος μας. Τον υποδιόμαστε, νομίζω, όπως πρέπει. Για να περιευθερολογούμε κιόλας. Ο άξονας με τον γείτονα δικό μου, Γιώργο Μαργώνη. Mm. Το μάθαμε τυχαία καθώς μια φορά συναντηθήκαμε στον δρόμο. Έτσι. Η ομάδα θα έχει μια βάση. Η βάση του άξονα έχει βαθιά ιστορία. Δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας. Είναι παιδιά το οποίο και αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο της πλεονέκτημα. Τα έχουμε συζητήσει με κάποιους off record, ας τα πούμε και on record. Το μεγάλο πλεονέκτημα του άξονα, καταρχήν νομίζω αυτό που είπατε, ο Γιώργος Μαργώνης σίγουρα το ξορκίζει, δεν θέλει να τον βαφτίζουμε φαβορί. Πηγαίνετε χαμηλά την μπάλα. Ναι. Εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το πράγμα. Ναι. Μ' αρέσει. Low profile, βήμα-βήμα και στο τέλος τις
περισσότερες φορές. Βασικά, όλες τις φορές, εκτός από μία, καταφέρουν να πάρουν τον τίτλο. Αυτό άλλο πραγματικά αντικατοπτρίζεται σε όλες τις δηλώσεις του. Άμα καθίσει ομάδα να τσάπεις. Η οποία δεν έχει χάσει τελικό. Δηλαδή, ένα τρόπαιο που έχει χάσει είναι που έχει αποκλειστεί σε ημιτελικό. Καλοκαιρινό, όπως θυμάμαι, από τους φατμπόλερς είχαν χάσει τα παιδιά. Μπορεί να κάνω και λάθος, ή Βάλτονς. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά είναι η ομάδα η οποία δεν έχει χάσει ποτέ σε τελικό. Είναι μια πραγματικότητα, μια αντικειμενική ιστορική πραγματικότητα. Άρα βαριά η φανέλα, Alex. Είναι βαριά η φανέλα, αλλά κρατάνε low profile. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι ένα αντιφατικό, αλλά φαίνεται το αποτέλεσμα που το βλέπουμε στην πράξη. Βοηθάει αυτή η νοοτροπία. Αλλά παιδιά έχουν τον πυρήνα. Έχουν ένα πυρήνα και είναι παιδιά τα οποία είναι και παρέα μεταξύ τους. Και το βγάζουν αυτό το πράγμα. Παίζουν δηλαδή, πολλά χρόνια από ό,τι ξέρω. Ναι, παίζουν πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουν μια χημεία μεταξύ τους και φαίνεται ότι περνάνε καλά γιατί είναι μια παρέα. Και μετά έρχεται και το μπάσκετ. Αποτυπώνεται και στο κομμάτι του μπάσκετ. Φυσικά ο Γιώργος Φέμι, ο Μαρκόνης, γιατί αυτό είναι ο αρχηγός, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φέρνει και κάποιους παίκτες, όπως ας πούμε στο χειμερινό, έφερε τον Αμπαρά και τον Αχτσί, ο οποίος είχε ξαναπαίξει και είχαν πάρει και το πρωτάθλημα με την Φιωρετσίνα. Έφερε και Μουτσέλη στους ψηλούς. Και Μουτσέλη. Αλλά γενικά ο πυρήνας τους είναι ένας πυρήνας, ο οποίος τους ακολουθεί χρόνια. Ναι. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Τώρα είναι στο μπασκετάκι και χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Φυσικά. Αλλά παλιότερα το υπήρχαν σε άλλες διοργανώσεις. Αυτό ήταν ο πυρήνας που βλέπετε, παιδιά. Εντάξει, με προσθήκες Κωστακίδη, Αχτσί, Αμπαρά, Μουτσέλη, του Γιώργος και ούτω καθεξής. Για μένα σίγουρα από τα φαβορί, χωρίς να δω καν το ρόστερ. Ναι. Φαντάζομαι ποιο θα είναι ο πυρήνας του ρόστερ, είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει, τώρα μια ομάδα η οποία έχει πάρει 7 ή 8. 7. Εντάξει, τώρα εκ των πραγμάτων είναι στα φαβορί. Και ας μη θέλουν να τους βαφτίζουμε φαβόροι, έτσι. Γιώργο, με το ζόρι συγγνώμη, συγγνώμη για μας είστε φαβόροι. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν θέλεις αυτό το να μπει αυτή η πίση, αν και μπορείς να την διαχειριστείς. Με το ζόρι παντρία. Για μας είσαι φαβόροι. Είσαι από τα φαβόροι, έτσι, για να μην λέμε ότι είναι μόνο δεν είναι το φαβόροι. Αυτά... Πάντως, για να πάμε και στην άλλη πλευρά, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ανταγωνιστές, σίγουρα. Ομάδες που μπορούν και το απέδειξαν και πέρυσι να κοντράρουν στα ίσια των Άρσων, όπως οι Big Babes, όπως πάμε στο κύπελο. Αν θυμάμαι καλά, είμαι τελικός κυπέλου. Είχαν χάσει το τελευταίο σουτ. Δηλαδή το πήραν το σουτ, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και για πολύ λίγο δηλαδή δεν ισοφάρισαν και δεν έστειλαν το ματς στην παράταση. Και είναι πολύ καλό και για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος το ότι πάρα πολλά παιχνίδια έχουν κριθεί έτσι. Όπως είπαμε στην αρχή, το παιχνίδι στα playoffs μεταξύ των Pistols και των Last Paper Bears. Στο τελευταίο shoot που έγινε, ό,τι έγινε τέλος πάντων, είχε γίνει και Magic Moment. Ναι, Bio-Steel Magic. Bio-Steel Magic Moment, ακριβώς. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να. Sorry, παιδιά, το κόψουμε μετά λίγο. Όχι, δεν το κόψουμε, δεν θα πούμε ότι. Πλέον δεν έχουμε μόνο Bio-Steel Magic Moment, έχουμε και Funny Moments. Έχουμε να και προετοιμαστούν οι ομάδες γι' αυτό. Θα έχουμε, πώς είναι τα σακτίνε full, θα έχουμε κάτι τέτοιο κι εμείς. Αφής. Αφής. Funny moments. Εγώ νομίζω και ευελπιστώ ταυτόχρονα να έχουμε τέτοια παιχνίδια, να είναι ανταγωνιστικό, να μην υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, ειδικά στην elite. Ναι. Και νομίζω θα γίνει. Και για να μην στεναχωριέται ο Δημήτρης Παπαθανασίου, να πω ότι και στον τελικό του κυπέλλου και οι Σικάριους είχαν παίξει πολύ καλά τον Άρσονα, σε πολλά διαστήματα του αγώνα κέρδιζαν. Αλλά στο τέλος φάνηκε ότι ο Άρσονας πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Λοιπόν, πάντως για να μην επικαθορίζεται όλη η συζήτηση από δίπολο άξονα σε κάποιον, γιατί δεν είναι αυτό το δίπολο και πολύ καλά το είπε και ο Γεράσιμος. Εγώ όπως βλέπω, όπως κάνατε την ανάλυση, γιατί η αλήθεια είναι να πω ότι εγώ έχω έρθει λίγο αδιάβαστος. Έχω έρθει μόνο με τις πληροφορίες που μου έχουν δώσει από εδώ και πέρα. Διαβασμένος πώς θα ήσουν δηλαδή. Δεν έχω έρθει για να κάνω podcast, έχω έρθει για να συμμετάσχω στο podcast. Δεν με χαλάει που συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο, αλλά έτσι όπως το αναλύσατε, σίγουρα παιδιά μιλάμε για μια πολύ ανταγωνιστική elite. Και καινούργιες ομάδες είναι πολύ δυνατές. Και η Μάντστρα, όπως έχω δει κάποια πράγματα, έχει και καλούς παίκτες. Καλό ρόστερ, Καρακώστας πάντα φαίνεται τέτοιος. Ναι. Λοιπόν, Big Babes. Άσε μας κάνει πάλι άλλες καμία έκπληξη ο Καρακώστας πάλι. Και στα μέσα του πρωταθλήματος πάλι πει: εγώ θα το σηκώσω. Μπορεί. Βέβαια έχει coach Γκυφόπουλο τώρα, έτσι. Ναι. Θα αναλάβει τις ευθύνες ο coach. Οι άλλες ομάδες που είπαμε είναι πολύ καλές. Άρα μιλάμε πάλι. Πηγαίνουμε με τα στάνταρ της Elite. Μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία. Με πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλές ομάδες. Η MNP που ήταν πέρυσι σε χαμηλότερη κατηγορία, το πολύ σημαντικό, αγαπάμε coach Τάσο Βαλσαμίδη. Εννοείται. Το συζητάμε, τα είπα πριν. Πολύ σημαντικό που συμμετείχαν στο καλοκαιρινό στην Elite, που η Elite καλοκαιρινή είναι εκ των παραπάνω πιο δυνατή, λόγω ότι κάποιοι παίκτες σταματάνε τα πρωταθλήματα και έρχονται. Να μην τα συζητάμε, τώρα μιλάμε για το χειμερινό. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο όφελος για αυτούς και κέρδος, γιατί πήραν τις παραστάσεις που πρέπει να για την Elite. Έχουν και επιστροφή και Κεχίδη πλέον, κατά πάσα πιθανότητα. Περαστικά στο Χάρη τον αγαπάμε. Ναι. Το ξέρει πολύ καλά ο Χάρης ο Κεχίδης.
Επίσης να πω κάτι που ξέχασα να το πω πριν, να το παίξω κι εγώ λίγο μυστικός πράκτορας. Μ' αρέσει. Η Manchester United, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συλλέξει, στοχεύει σε τρόπαιο φέτος. Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είναι ξεκάθαρο στόχο. Και τώρα πούμε ένα κοινό πράγμα, όλο στο παρκέ θα φανούν. Και με αυτό, παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι πλέον φτάσαμε στο τέλος του συγκεκριμένου podcast. Μπορούμε να το πούμε γιατί ισχύει κιόλας, όντως φτάσαμε στο τέλος του podcast. Η οποία βέβαια είναι η αρχή της σεζόν, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού podcast, αλλά στην αρχή της σεζόν. Ακριβώς. Το μπασκετάκι podcast στη Θεσσαλονίκη εγκαθιδρύεται πλέον, θα είναι εβδομαδιαίο, λογικά. Οπότε να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Οπότε θα μας ακούσετε και σε άλλα podcast, να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για τις ομάδες και για όλα τα πεπραγμένα. Ελπίζουμε να μας ακούσετε δηλαδή. Και είναι η αρχή του τέλους ή το τέλος της αρχής? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Ψαχνόμαστε όλοι με αυτό και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Να στοχαστούν οι Μπαϊνόβιτ, τη μεγάλη κατηγορία. Καλή σεζόν σε όλους, παιδιά. Καλή σεζόν, παιδιά. Καλά. Με υγεία χωρίς τραυματισμούς. Ακριβώς.